Παιδιά, καλώς ήρθατε στα καθημερινά βίντεο του Μαρτίου. Ελπίζω να είστε καλά. Εγώ σήμερα αποφάσισα να κάνω καθημερινά και ευτυχώς που είχα ένα γυρισμένο haul, το οποίο σας το έβαλα χθες, γιατί δεν το είχα κανονίσει. Το σκεφτόμουν, αλλά έλεγα να μην κάνω. Τελικά σηκώθηκα με πολύ όρεξη σήμερα το πρωί και λέω γιατί όχι. Έχουμε πολύ καιρό να κάνουμε καθημερινά από τα vlog μας. Οπότε κάθε μέρα βίντεο μέσα στο Μάρτι, εκτός από τις αργίες, δηλαδή Κυριακή των Αποκρεών, καθαρά Δευτέρα και 25 Μαρτίου δεν θα έχουμε βιντεάκι. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι έτσι λίγο δύσκολο. Αλλά δεν ξέρω, μπορεί και να τα καταφέρω. Θα δούμε. Ελπίζω να είστε καλά. Τα νεάκια μας εμάς είναι ότι ξεκίνησα γυμναστήριο. Είχα πάρα πολλά χρόνια να πάω γυμναστήριο. Πήγαινα γυμναστήριο όταν πριν ξεκινήσει ο COVID ουσιαστικά. Μετά είχαν κλείσει όλο το Σιάλος, μετά έμεινε έγκυος στην Ισαβέλα και ναι, δεν μπορούσα να πάω. Τώρα που έχει ξεκινήσει και γυμναστήριο η μικρή, είπα να, και ξεκουράστηκα λίγο και έκανα έτσι τα δικά μου, είπα να ξαναξεκινήσω δειλά-δειλά και σιγά-σιγά. Θα πηγαίνω τις ώρες που θα είναι η μικρή γυμναστήριο και τις Παρασκευές που θα γυρίζει ο Γιάννης το απόγευμα, Σάββατο είναι επίσης ανοιχτά και κάποιες μέρες έτσι μέσα στο μήνα που θα είναι και ο Γιάννης εδώ. Οπότε να το εκμεταλλευτώ, να πηγαίνω έτσι 3-4 φορές τη εβδομάδα όσο μπορώ και όσο προλαβαίνω. Γιατί παιδιά, σε το γυμναστήριο δεν έχει, αλήθεια είναι. Όση γυμναστική και να κάνεις στο σπίτι, στο γυμναστήριο είναι πολύ πιο εύκολα όλα. Γιατί έχει πάρα πολλά όργανα γυμναστικής για να μπορέσεις να γυμνάσεις διάφορες περιοχές του κορμιού σου. Και πάρα πολύ έχω χαρεί, να ξέρετε. Το έχω πάρει πολύ ζεστά. Έχω πάει 4 μέρες σερί. Δεν ξέρω αν θα πάω σήμερα. Κανονικά σήμερα είναι να πάρω ρεπό και αύριο. Θέλω να πηγαίνω εκεί 3-4 φορές τη βδομάδα ανάλογα. Το 3 είναι το τέλειό μου. Αν προλαβαίνω και 4 θα πηγαίνω. Αυτά τα δικά μας τα νέα. Όλα τα υπόλοιπα είναι όπως τα ξέρετε. Πάρα πολλά τεστ έχουμε την εβδομάδα που έρχεται. Τη Δευτέρα έχει προφορική εξέταση στα αγγλικά στο φροντιστήριο. Την Τετάρτη γράφει γραπτά στο φροντιστήριο αγγλικά. Γράφει και φυσική στο σχολείο. Και έχω την αίσθηση ότι θα έχουμε και άλλο τεστ αυτή την εβδομάδα, γιατί τελειώνουν διάφορες ενότητες και γλώσσα, νομίζω μαθηματικά όχι, αλλά ιστορία τελειώνουν, νομίζω πάνε την άλλη εβδομάδα. Δεν ξέρω πάρα πολλά. Βέβαια, ο δάσκαλος μας είπε ότι δεν θα γράψουν σε όλα, γιατί εντάξει, παιδιά, είναι αδύνατο να διαβάσεις τόσο πολύ για να γράφεις σχεδόν κάθε μέρα τεστ. Οπότε, ευτυχώς που έχουμε τέτοιο δάσκαλο και δεν μας τα βάζει όλα. Ίσως τα γράψουν την επόμενη εβδομάδα ή έτσι διαδοχικά μέσα στις εβδομάδες που έρχονται. Μέχρι τις αργίες, για να πάρουμε και εμείς λίγο ανάσα, να τελειώσουμε βασικά το φροντιστήριο των αγγλικών που είναι έτσι τα πιο δύσκολα και πολύ έντονα, γιατί κάνουν ανώμαλα ρήματα, κάνουν χρόνους, είναι λίγο δυσκολάκι, αλλά εντάξει, θα τα καταφέρουμε παιδιά, θα τα καταφέρουμε. Βλέπω Masterchef γιατί χθες με πήρε ο ύπνος και δεν κατάφερα να το δω όλο. Δεν το καταφέρνω καθημερινά να το δω όλο. Ευτυχώς που το Star το βάζει επανάληψη το πρωί και έτσι μπορώ να δω τι έχει γίνει. Το μικρούλι είναι μέσα, παίζει. Σήμερα το μενού είναι εύκολο. Είναι οι εύκολοι λαχανοτολμάδες μου. Γιουβαρλάκια με λάχανο. Έτσι γιατί μερικοί λέτε ότι δεν είναι λαχανοτολμάδες. Okay. Γιουβαρλάκια με λάχανο θα φάμε. Που είναι έτσι από τα αγαπημένα μας φαγητά. Γυρίζει και ο μπαμπάς μας από ένα ταξίδι που έφυγε χθες. Να πάει σούπερ μάρκετ. Και αυτά. Αύριο έχουμε καρναβάλια. Να πάμε να φτιάξουμε. Έχουμε τελειώσει τα αξεσουάρ και μπλουζάκια των συμμετεχόντων του άρματος, του δικού μας, και τώρα πρέπει να φτιάξουμε το άρμα. Έχει γίνει η πρώτη κατασκευή και έχει πάει, έχει μεταφερθεί η κατασκευή μας σε ένα χώρο, τέλος πάντων, που φτιάχνουν όλα τα άρματα για τα καρναβάλια, οπότε αύριο πρέπει να πάμε εκεί για να αρχίσουμε να το στολίζουμε, να το περιποιηθούμε, να το φτιάξουμε. Ένα τροχύλατο θα είναι το δικό μας, το οποίο θα είναι πάνω το άρμα μας, δεν θα είναι αμάξι. Θα το σέρνουν και όλες κάποιοι άντρες που θα είναι στο άρμα μας, στο γκρουπ μας. Πάρα πολύ ωραία, γιατί όπως είδατε και χθες έχουν έρθει και τα αξεσουάρ για τα μαλλιά που θα βάλουμε και θα το ζήσουμε τελείως το χίπικο το στυλ. Πάρα πολύ ωραία και περιμένουμε να αναμονή, γιατί έχουμε ρίξει αρκετή δουλίτσα στο group, τέλος πάντων, που είμαστε. Ευτυχώς έρχονται πάρα πολλά άτομα και συμμετέχουν και φτιάχνουμε πολύ πιο γρήγορα τα πράγματα και ελπίζω και αύριο να έρθουν αρκετοί για να το τελειώσουμε, να ξεκουραστούμε λίγο και το άλλο Σαββατοκύριακο, γιατί το παράλληλο είναι, παιδιά, το καρναβάλι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη μέρα. Πρώτη του μήνα, 1η Μάρτη σήμερα, Παρασκευούλα. Καλό μήνα.
Και πάμε να ξεκινήσουμε. Ελπίζω να σας κρατήσω καλή παρέα αυτό το διάστημα. Εσείς σίγουρα θα είστε πολύ ωραία παρέα με τα σχόλιά σας. Θα τα περιμένω να μου γράφετε από κάτω. Να κάνετε και την εγγραφούλα σας και το like σας. Και πάμε να ξεκινήσουμε αυτά τα καθημερινά βίντεο του μήνα. Πάω να κάνω δουλίτσα λίγο στον υπολογιστή, να δω το MasterChef, να φτιάξω δεύτερο καφεδάκι εννοείται και να ξεκινήσουμε τη μέρα. Τελείωσα τη δουλίτσα μου, δεν σας τράβηξα κάποιο πλάνο. Είναι το intro για τα καθημερινά βίντεο αυτό το μήνα και θέλω να φτιάξω και ένα καινούριο outro, αν τα καταφέρω, αν προλάβω. Θα κάτσω ίσως τώρα να ψαχτώ λιγάκι. Μου αρέσει να αλλάζω, το ξέρετε. Δεν μπορώ, τα βαριέμαι λίγο άμα τα βλέπω συνέχεια. Ξέρετε, και τα επεξεργάζεσαι και όλα συνέχεια και βαριέσαι. Πάμε λοιπόν να δω αν μπορέσω να βγάλω καινούριο outro, που θα μπορέσω, γιατί να μην μπορέσω, τι έχω. Και να βάλουμε να μαγειρέψουμε μετά. Βγαίνει και το πλυντήριο σε λίγο, θα το βάλω στο στεγνοτήριο. Το μικρούλι παίζει. Οπότε μια χαρά. Πάμε. Οι δουλίτσες μου, έτοιμο το φαγάκι μου, έβαλα και στεγνοτήριο, περιμένω να βγει και καθόμαστε, πίνουμε καφεδάκι, το μικρό μου εδώ βλέπει παιδικό, ζωγραφίζει, τρώει και μια φρυγανίτσα με τυράκι και σαλάμι και μια χαρά. Θα κάτσουμε λίγο τώρα να αράξουμε, δεν έχω κάτι άλλο να κάνω, διπλώνω στεγνοτήριο και πάμε να πάρουμε την Αναστασία μετά. Και τσέκαρα λοιπόν, έρχομαι για να σου το πω και σένα εδώ, το είπα στο Instagram, τσεκάρατε την ασφαλιστική ικανότητα των έμεσων μελών που ασφαλίζεται τα παιδιά σας δηλαδή, γιατί κάθε χρόνο τέτοια μέρα, 1η Μάρτη, τσεκάρουμε και πάντα βρίσκουμε ανασφάλιστα τα παιδιά μας και ερχόμαστε προεκπλήξεως όταν πάμε στον παιδίατρο να μας γράψει εμβόλια, φάρμακα κτλ. Μπείτε να τσεκάρετε, γιατί δεν ξέρω τι συμβαίνει σε αυτό το κράτος με κάτι τόσο απλό που είναι λες και μένουμε στην Ουγκάντα και θα πρέπει κάθε χρόνο να ασφαλίζουμε τα παιδιά μας, ενώ τα έχουμε ασφαλίσει πάρα πολλές φορές, έχουμε πάει όλα τα δικαιολογητικά, κάνουμε όλη τη διαδικασία, αλλά ξανά αυτά κάθε χρόνο είναι ανασφάλιστα. Μπες να το κάνεις για να γλιτώσεις την ταλαιπωρία, τα νεύρα και την ψυχική σου ηρεμία. Μην βρεθείς προεκπλήξεως στον παιδίατρο και δεις ότι τα παιδάκια σου είναι ανασφάλιστα. Ήρθα, στο είπα, μην πεις ότι δεν στο είπα. Πήγαινε τώρα στο εύκα σου, βάλε τους κωδικούς, τσέκαρε ότι είναι ασφαλισμένα ή όχι και πάρε να μιλήσεις στο ΙΚΑ, τι χρειάζεται δικαιολογητικά για να ασφαλιστούν και πάλι τα παιδάκια. Δηλαδή πραγματικά η μόνη περίπτωση για να μην ασφαλιστούν είναι να έχουν πιάσει δουλειά. Αλλά ρε παιδιά, αυτό θα πρέπει να γίνεται από κάποια ηλικία και μετά. Δηλαδή, εφόσον έχει δηλωθεί ένα παιδί σε μια οικογένεια, γιατί σταματάς να το ασφαλίζεις και κάθε χρόνο πρέπει να φέρνεις ότι είναι παιδί σου. Ειλικρινά. Πείτε μου, εξηγήστε μου κάποιος. Κάποιος που μπορεί να δουλεύει εκεί. Ή γράψτε μου από κάτω ότι είναι ένα σύστημα σύσκατο και δεν το αναγνωρίζει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δηλαδή. Δεν ξέρω. Είναι τόσο δύσκολο. Τέλος πάντων, εγώ τα έστειλα τα δικαιολογητικά μου και δεν μπορώ να πάω από εκεί. Είναι μακριά. Οπότε εντάξει, θα γίνει κάποια στιγμή. Ας ελπίσουμε να μην χρειαστούμε γιατρό, φάρμακα αυτές τις μέρες. Αυτά. Πάμε να διπλώσω στο γνωτήριο και πάμε να πάρουμε την Αναστασία. Ξεκίνησε πάλι βροχή έξω. Να γυρίσουμε να φάμε το ωραίο φαγάκι μας που είναι έτσι και ζεστούλι και ωραίο. Και αυτό είναι το comfort food με εμένα αυτό. Ό,τι είναι με γιουβαρλόκο κατάσταση. Είναι το comfort food μου. Πάμε λοιπόν να διπλώσουμε και να πάρουμε την Αναστασία.
Βγάλαμε τα πιτζαμάκια μας, φάγαμε, πάρα πολύ ωραίο το φαγάκι. Πάμε τώρα να βάλουμε το μικρό για ύπνο και να ξαπλώσω κι εγώ. Και να δούμε και μας θέλει ροξ μετά. Θα έρθει και ο Γιαννάκος, θα πάει σούπερ μάρκετ. Έχουμε ακόμα πραγματάκια. Ήρθε ο Γιαννάκος, πάμε να δούμε τα ψώνια για αυτή την εβδομάδα. Ψωμάκι ντίνκελ, ψωμάκι του τοστ, μπριζολίτσες, τα υγιεινά εδώ πέρα, πατατάκια, πακοτίνια, φιστικόμπαλες και άλλο πατατάκι και άλλες φιστικόμπαλες. Σαμπουάν Ελβίβα, αυτό εδώ το ροζ που είναι πολύ ωραίο. Αλουμινόχαρτο, σφουγγαράκια για τα πιάτα, πουτίγκες, γιαουρτάκια, φραουλίτσα με αυτά τα μπιρμπιλόνια, γαλοπούλα καπνιστή, πήρα αυτήν εδώ τη φέτα Θράκης, δεν την έχουμε ξαναφάει, θα τη δοκιμάσουμε, αποσμητικό του Γιάννη, κέτσαπ, καφεδάκι, σακούλες απορριμμάτων, ρύζι μπασμάτι, αμυγδαλάκια, μπούτια κοτόπουλο, κοτομπουκές, σερβιέτες, χυμούς για τα κορίτσια, σοκολάτες, γάλα και όλη η άλλη τσάντα έχει μέσα μήλα. Δεν μπορώ να τα σηκώσω γιατί είναι αυτές οι τσάντες που σκίζονται. Αυγουλάκια, μαρούλι, μπανάνες, πάνες, χαρτί κουζίνας, μαλακτικό για τα ρούχα και άζαξ, αυτό το ούλτρα που είναι πολύ ωραίο και άλλα κοτόπουλα. Βλέπω πίτσα rock and roll για σήμερα, τι θέλετε αυτή? Ναι, εννοείται λέει. Κρουασάν, χρωμοπαγίδες, ντοματίνια, κιμάς ανάμεικτος άπαχος, στήθος κοτόπουλο και άλλες κοτομπουκίτσες και άλλα μπούτια του κοτόπουλου αυτή τη βδομάδα. Μανέστρα, φρυγανιά τριμμένη, μπατονέτες και άλλη μια γαλοπούλα και τυράκι ένταμ για το τόστ. Πιπεριές κόκκινες, λίγα κολοκυθάκια, λίγες ντοματούλες για τα τόστ, μπρόκολο, λάχανο, μελιτζάνες γιατί έχουμε τουρλού αυτή τη βδομάδα, καροτάκια, σκόρδο και πατάτες. Αυτά ήταν τα ψώνια μας για αυτή τη βδομάδα, πάω να το βολέψω, θα σας κλείσω κιόλας για να τελειώσω το μοντάζ για να μπορέσετε να το δείτε εσείς αύριο και θα τα πούμε πάλι αύριο, εμείς έχουμε ετοιμασίες για το καρναβάλι. Τα λέμε στο αυριανό, φιλάκια πολλά!